Καλημέρα. Είναι, είπαμε, συνήθεια, αγαπημένη συνήθεια. Φαίνεται μάλλον έτσι να συμβαίνει. Και κάθε πρωί να σου στέλνω, να σας στέλνω μάλλον καλύτερα, την αγάπη μου και την αφοσίωσή μου. Το κυριότερο όμως είναι τη σκέψη μου. Σήμερα λοιπόν που είναι η μέρα του Θεού, σήμερα που ξεκουράζεται κατά μία έννοια αφιερωμένη στο Δημιουργό, ο δημιουργός της ζωής σου δηλαδή είσαι εσύ ο ίδιος. Επομένως πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι πρέπει τη σημερινή μέρα που είναι η Κυριακή να την αφιερώνουμε σε μας, στον εαυτό μας δηλαδή. Τις περισσότερες φορές δεν έχουμε καλή σχέση με τον εαυτό μας. Είναι σαν να μην γνωρίζουμε ποιος είμαστε στην πραγματικότητα. Πρέπει να ρωτήσεις πολλές φορές τον εαυτό σου, δηλαδή άμα το καλοσκεφτείς, ποιος είσαι. Ποιος είμαι δηλαδή με λίγα λόγια. Και αυτό, ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Καμιά φορά αποφεύγουμε τον εαυτό μας γιατί ξέρουμε ότι κάνουμε μια ζαβολιά. Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε αλλαγές και αυτές είναι που ούτως ή άλλως είναι προβληματικές. Και δεν είναι μόνο ότι είναι προβληματικές, είναι και επώδυνες. Διότι αναγκάζεσαι να κάνεις κάποιες αλλαγές. Ίσως σήμερα λοιπόν Κυριακή, που θέλω να σου πω την καλημέρα μου, είναι μια καλή ευκαιρία να προσέξεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου. Να πεις δηλαδή με λίγα λόγια, όχι αν πρέπει ίσως να αλλάξεις κάτι, αλλά ίσως να πας ένα βήμα παρακάτω τη ζωή σου, αλλάζοντας κάτι σε σένα για να αλλάξει και η ζωή σου. Έχοντας πει πολλές φορές πόσο σημαντικό είναι αυτό, η σημερινή μέρα λοιπόν είναι αφιερωμένη, ας πούμε, στην ξεκούραση από την υπόλοιπη εβδομάδα και αφιέρωσε την απολύτως σε σένα. Να σκεφτείς λοιπόν πολύ απλά, να κάνεις μια ενδοσκόπηση, να αντιληφθείς λίγο τη συνειδητότητα που πρέπει να έχεις για τα πράγματα που κάνεις, τα συναισθήματά σου, γιατί νιώθεις αυτό που νιώθεις ή γιατί νιώθεις για ορισμένους ανθρώπους έτσι, και νομίζω ότι θα βγάλεις άκρη. Και αύριο που είναι και η αρχή του μήνα και η αρχή της εβδομάδος παραλλήλως, νομίζω ότι είναι πολύ καλή, μα πάρα πολύ καλή, άμα το καλοσκεφτείς, ευκαιρία να πεις εδώ είμαστε. Βρήκα λοιπόν περίπου ή έστω απολύτως τι φταίει. Εγώ σήμερα, έτσι Κυριακή, που πάντα μου αρέσει να κάνω πράγματα όσο μπορώ για τον εαυτό μου, χωρίς αυτό να ακούγεται εγωιστικό, το μοιράζομαι μαζί σου, μαζί σας, και το μοιράζομαι μαζί σας γιατί θέλω πάρα πολύ να νιώσετε κι εσείς ευχάριστα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα το να ξυπνάς και να μην λες καλημέρα στον εαυτό σου και κυρίως να μην τον αγαπάς. Να θυμάστε κάτι που λένε όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Αν δεν αγαπάς, λένε, τον εαυτό σου, δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν άλλον. Έτσι είναι όμως, πιστέξτε με, πραγματικά, άμα το καλοσκεφτείτε, όποιος δεν αγαπάει τον εαυτό του, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, όταν λέμε αγαπώ τον εαυτό μου, ενώ με τον περιποιούμε. Δεν είναι μόνο να τον φροντίζω στο να φάει, στο να κοιμηθεί, αλλά να καταλάβω τι νιώθει. Αυτό είναι λοιπόν η περιβόητη αυτογνωσία που προκύπτει μέσα από το προηγούμενο στάδιο που είναι η αυτοβελτίωση. Και λίγο το πιο προηγούμενο είναι η αφύπνιση. Και θυμίσου, η αφύπνιση του πνεύματος είναι κάτι που είναι συνέχεια. Δεν μπορείς να πεις «Α, διάβασα κάτι, άκουσα κάτι, έμαθα κάτι και τέλειωσε». Η αφύπνιση θα συνεχιστεί μέχρι να πεθάνεις. Και αυτό θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Ας είναι ένα μήνυμα δηλαδή σήμερα που μπορείτε να το μοιράσετε και στους υπόλοιπους, για να τα βρείτε λίγο με τον εαυτό σας και να κάνουμε λίγο καλύτερα τη ζωή μας και ακόμα καλύτερο τον κόσμο μας. Φιλιά πολλά, καλή Κυριακή!